Είμαστε λοιπόν στο Radio City, έχουμε μπροστά μας έναν από τους νεαρότερους ηθοποιούς της παράστασης, είσαι ο Ορφέας Παπαδόπουλος, καλώς όρισες. Ορφέας Παπαδόπουλος, καλώς σας βρήκα, εδώ στο Radio City. Θέλω να μου πεις ότι πέρα τον Ορφέα Παπαδόπουλο εξαρκώνεις τον Ενβέρ. Εξαρκώνω τον Ενβέρ, με μεγάλη μου χαρά και τιμή. Είναι ένας Τούρκος νέος σε ηλικία. Ο οποίος έχει φύγει από την Τραπεζούντα που ζει με τον πατέρα του, όπου ζουν μια παραδοσιακή τουρκική ζωή. Έτσι έχει μεγαλώσει, σε ένα παραδοσιακό τουρκικό σπίτι, με παραδοσιακές τουρκικές αρχές, και έχει φύγει στην Κωνσταντινούπολη για να σπουδάσει ιατρική. Όπου βέβαια η Κωνσταντινούπολη, όντας ένα μοσαϊκό λαών, πολυπολιτισμικό και με καινούργιες ιδέες και ανοιχτά μυαλά, επηρεάζεται και γυρνάει πια, όντας ήδη ερωτευμένος βαθιά με την Ελένη, η οποία είναι Ελληνίδα, και την υποδίδει Ειρήνη Παπαδοπούλου. Γειτόνισσα κιόλας. Γειτόνισσα κιόλας, ακριβώς. Έρχεται για να τη διεκδικήσει και τελικά να την κάνει γυναίκα του. Σε όλη αυτή τη διαδρομή γνωρίζει τι έχει να αντιμετωπίσει μπροστά του, γνωρίζει τον φανατισμό που υπάρχει εκείνη την περίοδο από τους Νότουρκους και έρχεται αντιμέτωπος όχι μόνο με τον πατέρα του, αλλά με ολόκληρη την οθωμανική, τουρκική συνείδηση που υπάρχει τότε στην εποχή. Και βέβαια εκεί πέρα κάνεις κάποιες αλλαγές στη ζωή και αποφασίζεις να αλλάξεις τα πάντα όλα, που λέμε. Τα πάντα όλα τα αλλάζω, πραγματικά, όπως λέμε εδώ και στη Θεσσαλονίκη κυρίως, που αγαπώ πολύ. Αποφασίζω να αλλάξω τα πάντα, γιατί στο όνομα της αγάπης και του έρωτα πραγματικά θυσιάζονται τα πάντα και όλα έρχονται δεύτερα τελικά. Αυτό, ερώτηση της στιγμής. Είναι επεποίθηση και δική μου. Συμβαίνει και τώρα, λες. Ναι, συμβαίνει και τώρα. Συμβαίνει. Όταν είναι πραγματικότητα αυτό, ναι. Όταν είναι πραγματικό βαθύ το αίσθημα, το συναίσθημα, ναι, μπορεί να συμβεί και τώρα. Θα αλλάξω λίγο τη ροή της συζήτησης επάνω από το θέμα. Θέλουμε. Για να σε ρωτήσω το εξής. Ήταν άλλα τα χρόνια εκείνα. Υπήρχε η δυνατότητα να αναπτυχθούν τα υγιή αισθήματα του έρωτα και της αγάπης. Τώρα, μέσα σε αυτή την κοινωνία που ζούμε. Αυτό νομίζω. Και δεν το λέω μονάχα επειδή είσαι νέος άνθρωπος και έχεις μπροστά σου όλη τη ροή των πραγμάτων. Το λέω ότι για μένα ο έρωτας δεν έχει ηλικία. Μπορεί να έρθει σε οποιαδήποτε στιγμή. Όπως δεν έχει και εποχή. Δεν έχει εποχή. Αλλά είναι πολύ δύσκολη η ροή των πραγμάτων όπως είναι τώρα, με την ταχύτητα της τεχνολογίας. Ισχύουν όλα αυτά. Όμως πιστεύω ότι στις αρχές του 1900, που διδραματίζεται κιόλας και το έργο, τα ίδια θα λέγανε για τα μέσα του 1800. Ναι. Ότι ήταν αλλιώς τα πράγματα τότε και είναι πιο εκμοντερνισμένα τώρα. Οπότε νομίζω ότι κάθε εποχή έχει τα δικά της. Πάντοτε εξειδανικεύουμε το παρελθόν, γιατί μας δημιουργεί μια γοητεία και έχει ένα ρομαντισμό. Οπότε νομίζω ότι εκεί βασίζεται όλη αυτή η πεποίθηση που έχουμε για το παρελθόν. Ναι, δεν έχει άδικο. Είναι και αυτό μέσα στο παιχνίδι. Και το έχει, το έχει προσεγγίσει και ο Γκούντι Άλεν αυτό πάρα πολύ ωραία σε μια ταινία στο Μεσάνυχτα στο Παρίσι. Α, ναι. Που λέει ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι ακόμα και παλιότερα, εξειδανίκευαν το ακόμα παλιότερα. Οπότε νομίζω πως έτσι κινούμαστε γενικότερα σαν άνθρωποι και σαν κοινωνίες. Βέβαια, εδώ θα μου επιτρέψεις να βάλω τη δική μου πινελιά και άποψη. Η εποχή που έγινε αυτό με τον Woody Allen και μιλάει για μια εποχή αλλά ενός άλλου σημείου και πολιτισμού. Τελείως διαφορετικό. Τελείως διαφορετικό. Τελείως διαφορετικό. Απλά νομίζω ότι είναι παρανθρώπινο αυτό το αίσθημα το ότι στο παρελθόν τα πράγματα ήταν καλύτερα πάντα. Και γιατί έχουν περάσει, γιατί έχουμε δει τον πόνο, οπότε τον έχουμε τοποθετήσει κάπου. Στο παρόν και στο μέλλον δεν ξέρουμε τι έρχεται. Οπότε αυτό το μυστήριο και το άγνωστο μας κάνει να φοβόμαστε περισσότερο και να κρατιόμαστε λίγο πιο πίσω. Πράγμα το οποίο στο συγκεκριμένο έργο, τα ομάδα δεδομένα, δεν συμβαίνει, γιατί γνωρίζουμε ήδη εμείς το τι έχει συμβεί που το παρακολουθούμε και έχουμε την έκπληξη των γεγονότων. Εμείς τουλάχιστον που το είδαμε τώρα. Και όποιος έρθει και το δει, φυσικά θα καταλάβει τι λέμε. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό, να παρακολουθήσεις το έργο και να βγάλεις τα δικά σου υγιή συμπεράσματα ή οτιδήποτε. Έτσι. Εκεί όμως υπάρχουν αυτές οι γρήγορες εναλλαγές και ανατροπές, γιατί εσύ εμφανίζεσαι σε ένα σημείο που δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο, είναι 2-3 μέρες όλες και όλες. Ουσιαστικά ναι, όλο το έργο διαδραματίζεται μέσα σε 3-4 ημέρες. Ναι. Όπου επιστρέφω την Κωνσταντινούπολη και έρχομαι να διεκδικήσω την αγάπη μου και τελικά ξεκινάει όλη αυτή η επίθεση μέρους των Νότουρκων.
Ναι. Ως προς τον ελληνικό, τον ελληνισμό. Δεν θα ήθελα να πω παραπάνω πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί θα χαλάσουμε την έκπληξη της ροής του γεγονότων. Και εγώ είμαι έτοιμος, είμαι να αναφερθώ, αλλά δεν θέλω, δεν πρέπει. Όχι, όχι, θα προσπαθήσω και εγώ να σε κρατήσω σε αυτό. Απλά λιγάκι, θα ήθελα να μου πεις τη δική σου προσωπική άποψη, πώς ανεπλάκεις σε αυτή την παράσταση, σε αυτή την παραγωγή και πώς βλέπεις αυτό το ρόλο. Αυτός ο ρόλος με εγωίτευσε από την αρχή, ακριβώς γιατί οι πεποιθήσεις του και τα ιδανικά του είναι ανώτερα από ράτσες, από φυλές, από όλα αυτά τα πράγματα. Και από την εποχή του κυρίως. Και από την εποχή του, ισχύει. Είναι μπροστά από την εποχή του ο χαρακτήρας που υποδίωμε, ο Εμβέρ. Και αυτό τον κάνει ακόμη ισχυρότερο το ότι βρίσκεται από την πλευρά των Τούρκων, των Οθωμανών, που είναι πιο συντηρητικά τα πράγματα σε σχέση με τους Έλληνες, ειδικά της Τραπεζούντας, που ο πολιτισμός ήταν ανεπτυγμένος, τα μυαλά ήταν πιο ανοιχτά. Οπότε το ότι μιλάμε για έναν επαναστατικό χαρακτήρα, αυτό με εγωίτευσε πάρα πολύ για να πω το ναι σε αυτή τη δουλειά και σε αυτό το ρόλο. Από εκεί και πέρα ήταν η συνεργασία με τον Δήμο τον Αβελιώδη. Ήταν ένα τεράστιο κίνητρο για να εμπλακώ και εγώ σε αυτή την παραγωγή. Ναι, γιατί θα μου επιτρέψει να πω, είναι δάσκαλος ό,τι και να κάνει. Πραγματικά είναι δάσκαλος. Δουλεύει με έναν πολύ ιδιαίτερο και δικό του τρόπο, που τον έχω ενστερνιστεί και που μου αρέσει και θέλω να δουλέψω και να μπω ακόμη πιο βαθιά σε όλο αυτό, διότι δεν τελειώνει ποτέ. Ναι. Κάθε παράσταση είναι ένα καινούργιο μάθημα και μια καινούργια πρόκληση. Φυσικά η πολυτιμητική πρόταση που έκανε ο κύριος Γκουρούζης μαζί με την κυρία Θέτα Καμπουρέλη με την παραγωγή θέατρο κίνηση. Και έτσι ξεκίνησε η συνεργασία μου εδώ και χαίρομαι πάρα πολύ που ξεκινήσαμε από τη Θεσσαλονίκη. Γιατί αυτό το χαιρόμαστε όλοι, ξέρεις. Πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί πέρα από ότι αγαπώ αυτή την πόλη, διότι ζούσε ο πατέρας μου εδώ, οπότε την έχω ζήσει πάρα πολύ την πόλη και την έχω αγαπήσει από μικρός, είναι γιατί έχει σταθεί στην διαδρομή του ελληνισμού του Πόντου ένας φάρος στη Θεσσαλονίκη, ένα σταθμός πραγματικά. Ναι, γιατί γι' αυτό και η Βόρεια Ελλάδα έχει και το μεγαλύτερο πληθυσμό ποτήρων αυτή τη στιγμή στην χώρα μας. Mm-hmm. Λογικό είναι. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι που θα ήθελες να επιπροσθέτως να καταθέσεις για αυτό το ρόλο. Εγώ θα σου πω ότι εξεπλάγει από όλους σας επί σκηνής. Ήταν καταπληκτική η παραγωγή όλη ουσιαστικά. Βέβαια, έχει και πολύ ωραία τραγούδια, έτσι να πούμε. Ότι κάνουν και τεράστια διαφορά. Εμείς να τριχιάζουμε στα παρασκήνια όταν έχουμε τις μουσικές αυτές. Και ο Δήμος αυτό είπε. Και ο Δήμος αυτό είπε. Ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την παραγωγή. Έχουμε ήδη προσκληθεί να την ξαναδούμε. Και φυσικά θα την ξαναδούμε. Και φυσικά θα την ξαναδούμε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.